Σήμερα η Κρήτη δίνει, η Μελισσοκομική Κρήτη δίνει το παρόν στις πανελλαδικές κινητοποιήσεις, όπου έχουν αποφασιστεί από όλους τους συλλόγους και από την Ομοσπονδία Ελλάδας. Διεκδικούμε συγκεκριμένα αιτήματα, ζητούμε άμεσα αποτελέσματα για τη συνέχεια του επαγγέλματός μας και την επιβίωση της Μελισσοκομείας και στην Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι ότι τώρα άμεσα χρειαζόμαστε αποτελέσματα, χρειαζόμαστε λύσεις για τα προβλήματα που είναι χρόνια προβλήματα. Έχουμε τεράστια θέματα στην καθημερινότητά μας, στην πρόσβασή μας στα δάση, με το καπνιστήρι, με τις πυροσβεστικές διατάξεις. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με το κοστολόγιο, το οποίο έχει υπερεκτιναχθεί και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με κανένα τρόπο. Σίγουρα τίθεται, εφόσον το κέρδος μας δεν φτάνει να καλύψουμε ούτε κατά το μέσον την παραγωγή, η παραγωγή μας δεν φτάνει ούτε το μέσον. Το κοστολόγιο έχει εκτιναχθεί τόσο πολύ και αυτό που απομένει από την παραγωγή μας δεν μπορούμε να καλύψουμε ούτε τις ανάγκες του ζωικού μας κεφαλαίου αλλά ούτε των οικογενειών μας, δυστυχώς. Εμείς στην ουσία επιτελούμε κοινωνικό έργο, δεν είναι μόνο το θέμα βιοπεριστικό για μας, αλλά τίθεται θέμα επιβίωσης στην κυριολεξία του πλανήτη με την έλλειψη των μελισσών. Με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, η μελισσοκομεία οδηγείται σε πλήρη αφανισμό. Έχουμε και τα θέματα τα καιρικά, οι καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι τις περισσότερες χρονιές πολύ, δεν είναι καθόλου ευνοϊκές. Αλλά πιο πολύ βαλόμαστε από την πολιτεία. Ακόμα δηλαδή και από την κλιματική αλλαγή είναι οι πολιτικές που απειλούν το επάγγελμα σας. Εάν τέλος πάντων είναι όντως κλιματική αλλαγή ή κάτι άλλο, γιατί δίστανται οι απόψεις, είμαστε άμεσα εξαρτημένοι από τη φύση. Από τη μια έχουν συρρυκνωθεί οι βροχοπτώσεις τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη μεριά υπάρχει ένα θέμα υπερβόσκησης και όχι υπερβόσκησης των μελισσών, αλλά γενικά ανεξέλεκτη βόσκηση, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη. Γενικά η χλωρίδα έχει μειωθεί. Η κατάσταση είναι μας έχουν παραμελήσει. Είμαστε ο μόνος παραμελημένος κλάδος στο πρωτογενή τομέα. Ούτε επιδοτήσεις έχουμε, ούτε τουλάχιστον έχουμε κάτι στάνταρ, όπως παίρνουν όλοι οι υπόλοιποι αγρότες.